σε βλέπουν. Μισό λεπτό, παιδιά. Ακόμη μια επιτυχημένη χρονιά φτάνει στο τέλος της, ακόμη ένας παγκόσμιος τίτλος, πολλές επιτυχίες. Φαντάζομαι ότι στο τέλος της χρονιάς η συγκομιδή είναι θετική και είστε ευχαριστημένος, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ναι, βεβαίως, είμαι πολύ χαρούμενος. Αλλά ακόμα δεν έχουμε τελειώσει το χρόνο, γιατί σε δύο εβδομάδες έχουμε Grand Prix στην Κορέα και μετά πάλι σε ένα μήνα έχουμε Grand Slam στο Τόκιο. Και εκεί το κλείνουμε το χρόνο. Και το πιστεύω ότι θα καταφέρω καλά, θα με παλέψω εκεί και θα κάνω προπόνηση μέχρι την Ιαπωνία για να μπω στο ρύθμο, όπως ήμουν στο παγκόσμιο. Αλλά πιστεύω αυτό ότι θέλει και πάρα πολύ προπόνηση, πάρα πολύ προσπάθεια για να βγω πάλι το ίδιο ρυθμό και θα δούμε, να κλείσουμε πολύ καλά το χρόνο. Ο κόσμος περιμένει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι ο μεγάλος πόθος, ακόμη ένα μετάλλιο για σένα? Ξέρεις τι, ακόμα για μένα είναι νωρίς Ολυμπιακή χρονιά, γιατί του χρόνου πάλι έχουμε παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό και δεν σκέφτομαι την Ολυμπιάδα. Πρώτα να έχουμε υγεία και μετά του χρόνου θα πάμε πάλι στο παγκόσμιο, πάλι στο πανευρωπαϊκό και του χρόνου θα μιλήσουμε για την Ολυμπιάδα. Κάνε κάτι. Ναι, κάνουμε τώρα. Περίμενε, φύγαμε.
Πρόεδρε, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα είναι σε εξέλιξη, ολοκληρώνεται σήμερα. Πολλοίς κόσμος, όχι μόνο αθλητές, αλλά και φίλαθλοι έχουν έρθει, έχουν γεμίσει το στάδιο. Είσαστε ικανοποιημένος από τη διοργάνωση? Ναι, είμαι ικανοποιημένος. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε εκπληρώσει κατά κάποιο τρόπο τους στόχους μας. Όπως βλέπετε κι εσείς, έχει μεγάλη συμμετοχή και από άνδρες και από παιδες β'. Και θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα πανελλήνια πρωταθλήματα ανδρών, γυναικών και παιδών. Ο σκοπός μας ήταν να συγκεντρώσουμε και να έρθουν όσο πιο περισσότεροι αθλητές γίνεται, αλλά και να έχουμε και ένα ποιοτικό θέαμα. Νομίζω έχουμε πετύχει τους στόχους μας και προχωράμε με βήματα γρήγορα προς την ανάπτυξη. Coach, διεξάγεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Τζούντο. Πολλοί κόσμος έχει συμμετάσχει, πολλά παιδιά και μικρές ηλικίες, αλλά και οι άντρες γυναίκες. Είστε ευχαριστημένος από το επίπεδο των αγώνων? Εγώ θα έλεγα ναι, και μπορώ να πω διαφορετικά ότι 10 χρόνια μετά που πρώτη φορά ο ελληνικός αθλητισμός, ειδικά στο Τζούντο, πρώτη φορά σε αυτό το γήπεδο πήραμε χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, και σε 10 χρόνια μετά εδώ έχει μαζεύτη περίπου 300 άντρες, γυναίκες και παιδιά, και βλέπω σε άλλες κατηγορίες υπάρχουν τα παιδιά που έχουν μέλλον. Βασικό είναι ότι συμμετέχουν όλοι μέλη εθνικής ομάδας και άντρων και γυναίκων, εκτός από τον Ηλία. Βέβαια, ο Ηλίας έχει παρούσει εδώ, αλλά νύχτα χτες γύρισε, δεν μπορούσε να αγωνιστεί. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Δανατσίδης, ο Μουστόπουλος, ο Αζωίδης, όλα παιδιά. Και βλέπω κάποια παιδιά μαζί τους παλεύουν πολύ σκληρά, πολύ καλά, και πιστεύω ότι συνεχίζεται επιτυχίες του ελληνικού τζούντο, γιατί έχουμε παιδιά με μέλλον. Κατεβείτε εσείς, μωρέ. Νίκο, κοίτα μου τι κάνω. Δεν είναι πάντα. Δεν είναι πάντα. Δεν είναι πάντα.